Καλησπέρα σε όλους. Κάνουμε αυτό το βίντεο γιατί έπεσαν στα χέρια μας μερικά προϊόντα SteelSeries. Και ένα ακόμα. Έχουμε το ασύρματο mouse Rival 650, το τεράστιο mousepad QCK Prism και τη διαφορετική βερσιόν του QCK Prism. Το Rival 650 είναι ένα από τα καλύτερα mouse της αγοράς όσον αφορά το wireless gaming. Και τι είναι αυτό που το κάνει τόσο καλό? Η νέα τεχνολογία με τους δύο sensors στην κάτω μεριά του mouse. Μέσα στο κουτί θα βρούμε τα καλώδια σύνδεσης, τα βαράκια φυσικά του mouse και το ίδιο το προϊόν. Αν και είναι από τα πιο βαριά mouse της αγοράς, με 121 γραμμάρια να είναι το ελάχιστο βάρος του, η SteelSeries έχει σκεφτεί κάτι πάρα πολύ έξυπνο για να προσαρμόζουμε το βάρος του ποντικού. Αποσπόμενες πλευρές, με ειδικές θήκες για να μπαίνει το βάρος σε κάθε μεριά, έτσι ώστε να κατανέμεται απλά καλύτερα. Η γενικότερη αίσθηση ακουμπώντας το ποντίκι είναι καταπληκτική. Αυτό που το κάνει όμως ακόμα καλύτερο είναι το λάστιχο το οποίο υπάρχει σε κάθε του πλευρά. Έτσι το χέρι μας κολλάει ακριβώς πάνω στο ποντίκι και δεν χάνουμε καθόλου την επαφή με αυτό. Ο αρχικός του σχεδιασμός είναι για δεξιόχειρες. Τουλάχιστον αυτό προτείνει η εταιρεία. Ένα σύρματο ποντίκι φυσικά χρειάζεται και πολύ καλή μπαταρία αλλά και σύστημα φόρτισης για να μην μας εκνευρίζει όταν παίζουμε. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία υπόσχεται fast charge με 15 λεπτά τα οποία θα μας δίνουν πάνω από 10 ώρες gaming. Φυσικά στο design θα προσθέσουμε και το φωτισμό ο οποίος είναι εξαιρετικός. Έχει τρία πλάγια κουμπιά, εκ των οποίων τα δύο είναι σε πάρα πολύ καλή θέση και σε αρκετά καλό μέγεθος, ενώ το τρίτο ίσως σας δυσκολέψει λίγο να το φτάνετε. Όσον αφορά τα clicks, είναι μεσαίας αντίστασης. Δεν είναι πολύ σκληρά, αλλά ούτε και πολύ χαλαρά. Το ότι είναι αρκετά βαρύ δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Μιας και σε συνδυασμό με τις λαστιχένιες αφές, τελικά είναι ένα πολύ πολύ σταθερό mouse. Τα Prism mousepad, όπως βλέπετε, διαθέτουν USB. Και αυτό γιατί φωτίζουν. Σε αντίθεση με άλλα mousepad της αγοράς που έχουμε δει, και τα δύο είναι cloth. Ποια είναι η μεγάλη τους διαφορά? Το μέγεθός τους. Ένα εμφανές αρνητικό του mousepad είναι πως μία θύρα USB πλέον θα χρησιμοποιείται από αυτό. Δεν φαίνεται να βγάζει κάποια στη θέση της. Με λίγα λόγια, αυτό ήταν το Rival 650, αλλά και τα QCK Prism. Θα δείτε το αναλυτικό review στο IGN Greece.